Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, κατέθεσε χθες στο Κοινοβούλιο διάταξη που διευθετεί οριστικά το ζήτημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ένα ζήτημα που προέκυψε με τρόπο εμφατικό στη διάρκεια της κρίσης και αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας. Με τη ρύθμιση που κατατέχθηκε χθες, επιτυγχάνεται ο στόχος που είχαμε θέσει εξ αρχής, να προστατευτεί δηλαδή η πρώτη κατοικία και συγχρόνως οι τράπεζες να καταφέρουν να εξηγιάνουν ταχύτερα τα χαρτοφυλάκια τους από τα κόκκινα δάνεια. Για πρώτη φορά, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προστατεύεται η πρώτη κατοικία όχι μόνο για τους ευάλωτους οφειλέτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο, αλλά και για πολλούς επαγγελματίες που έχουν πάρει επιχειρηματικό δάνειο. Επίσης, για πρώτη φορά, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται η επιδότηση της δόσης των δανείων για τους δικαιούχους που θα υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις. Για να μπορεί κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του κατάστασης, να ενταχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που είχαν συμφωνηθεί στον πυρήνα της αρχικής συμφωνίας της κυβέρνησης με τις τράπεζες δεν άλλαξαν. Συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ για στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ αντίστοιχα για τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας η αντικειμενική αξία του ακινήτου πρέπει να είναι μέχρι 175.000 ευρώ. Επίσης, η ύπαρξη άλλην πέραν της κύριας κατοικίας, ακίνητης περιουσίας ή μεταφορικών μέσων του ετούντος δεν κολλεί την υποβολή της αίτησης, αρκεί η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της συνολικής προσρύθμισης οφειλής και σε κάθε περίπτωση τις 80.000 ευρώ. Για πρώτη φορά, στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη. Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα καταβάλουν μέχρι και το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας τους με χαμηλό επιτόκιο και σε χρονική περίοδο που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 25 χρόνια. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη ώστε το επιτόκιο της ρύθμισης να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, συγκεκριμένα στο ύψος του Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%, προκειμένου να προσδιορίζεται χαμηλή μηνιαία δόση. Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη φορά η επιδότηση του δημοσίου για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή έως και 25 χρόνια, στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η διαδικασία της ρύθμισης, όπως γνωρίζετε, θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ αν δεν επιτευχθεί συνενετική ρύθμιση, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου. Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από τις 130.000 ευρώ αναπιστωτή. Η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελούσε και αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Θυμίζω ότι παραλάβαμε μια χώρα στην οποία από την 1η-1η του 2015 είχε πάψει να ισχύει η οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταφέραμε από τότε μέχρι σήμερα τόσο την παράταση ισχύως του νόμου Κατσέλη, την εξέλιξή του με τις παρεμβάσεις του νόμου Σταθάκη και σήμερα κλείνουμε αυτήν την εκκρεμότητα με μια ρύθμιση που προστατεύει την συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών με επιπρόσθετη πρόβλεψη και για τα επιχειρηματικά δάνεια. Με αυτή την έννοια, η στάση και η κριτική της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα συνιστά μνημείο, νομίζω, πολιτικού αμοραλισμού και θράσους. Οι άνθρωποι που άφησαν απροστάτευτη τη λαϊκή κατοικία, την ίδια στιγμή που έκαναν τη μία ανακεφαλαιοποίηση πίσω από την άλλη, χωρίς σχέδιο και χωρίς μέρημνα για τα κόκκινα δάνεια, σήμερα θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν ασκούν κριτική. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι πολιτικοί υπέτη της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους των οικογενειών και των επιχειρήσεων, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έλαβε χώρα την περίοδο 2010-2014, ενώ ο ελληνικός λαός γνωρίζει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν φροντίσει να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν ήταν αμέλεια, αλλά στρατηγική επιλογή. Διότι στον κόσμο των διαπλεκόμενων ελίτ που υπερασπίζονται, ο αδύναμος, ο ευάλωτος δεν έχει δικαίωμα στην προστασία. Αντίθετα, η προστασία αφορά τους ισχυρούς, τις βίλες, τα εξοχικά, τις πισίνες που μέσα από χαριστικές φωτογραφικές ρυθμίσεις μπορούν να τους εξασφαλίζονται SAE και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα για αυτό, για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή πλανάτε με αφορμή διάφορες δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών το σενάριο να δοθεί επίδομα Πάσχα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, έχει τέτοια πρόθεση η κυβέρνηση και υπάρχει κονδύλι διαθέσιμο για κοινωνικές παροχές? Σε ποιες δηλώσεις αναφέρεστε, κυρία Ζόμπα? Του κύριου Πετρόπουλου εχθές. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα έχουν ξεκαθαριστεί ήδη από χθες με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Εγώ θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή δεν μοιράζει λεφτά με το ελικόπτερο. Η κυβέρνηση αυτή δεν κάνει προεκλογικά κόλπα. Δεν κάνει προεκλογικά τρίκ. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη δημοσιονομική αλλά και κοινωνική πολιτική, την οποία την έχει ξεδιπλώσει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της. Θα σας θυμίσω ότι είμαστε εκείνοι οι οποίοι βγάλαμε τη χώρα από το δημοσιονομικό βούρκο στον οποίο οδήγησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για μια περίπου 30 ετία. Ήμασταν εκείνοι οι οποίοι για πρώτη φορά καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, οι οποίοι προβλέπονταν από τα προγράμματα, και όχι μόνο αυτό. Αυτό το οποίο καταφέραμε ήταν να δημιουργήσουμε και έναν δημοσιονομικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, τον οποίον επιστρέφαμε σε εκείνους οι οποίοι είχαν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Να σας θυμίσω το κοινωνικό μέρισμα του 2016, το οποίο τότε χαρακτηρίστηκε προεκλογικό. Να σας θυμίσω το κοινωνικό μέρισμα του 2017, το οποίο επίσης χαρακτηρίστηκε προεκλογικό. Να σας θυμίσω το κοινωνικό μέρισμα του 2018, που επίσης χαρακτηρίστηκε προεκλογικό. Να σας πω ότι για το 2019 προβλέφθηκε συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο οποίος πλέον χρησιμοποιείται στον τρέχοντα προϋπολογισμό για να υπάρξουν ελαφρύνσεις σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο, με δημοσιονομική σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με βασική μέρημνα τη στήριξη των πολλών, τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε χωρίς να παίζουμε παιχνίδια προεκλογικού χαρακτήρα. Παρακαλώ, κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Υπουργέ, η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε. Θα ήθελα να μάθω πότε θα ψηφιστεί και αν έχετε πάρει τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μετά από τις αλλεπάλληλες συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Θα σας πω, κυρία Καλογεροπούλου, η ρύθμιση θα ψηφιστεί εντός εβδομάδας. Η συζήτηση με τις εταίρους έχει προχωρήσει. Έχουμε βρει πάρα πολλά κοινά σημεία. Υπάρχουν ακόμα κάποιες μικρές διαφορές πάνω σε ζητήματα στα οποία νοήμονες άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, διατηρούμε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα την ελληνική αγορά ακινήτων από τους εταίρους μας. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μας μαζί τους. Κύριε εκπρόσωπε, μια που αναφερθήκατε στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια και μιλήσατε για προστασία σε κάποιους και για τιμωρησία, σήμερα ήταν το φως της δημοσιότητας για μια δίωξη που ασκήθηκε στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αποπτευόμενων Εταιριών της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην επιθεωρητής της Εθνικής Τράπεζας για μια περιουσιακή ζημιά που υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ για τρία δάνεια που έλαβε το 2007 και τα οποία δεν πλήρωσε ποτέ, δεν τους ζητήθηκαν ποτέ, και σήμερα μαθαίνουμε ότι αυτή η δίωξη, οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι έχει ασκηθεί εδώ και 2 μήνες και τηρείται σε υγιή ηχθείως. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικόλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε παλαιότερες υποθέσεις, θα θυμάστε, στην περίπτωση του κυρίου Πολάκη, είχε επιδείξει ακαραιά αντανακλαστικά. Δεν φαίνεται να επιδεικνύει τα ίδια αντανακλαστικά με τον συνεργάτη, τον κύριο Πάσχα, στον οποίο ασκήθηκε κακοκυματική δίωξη για θαλασσοδάνεια ύψους 800.000 ευρώ, η οποία νομίζω ότι δημιουργεί ένα μέγιστο ηθικό και πολιτικό ζήτημα για τον κύριο Στουρνάρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αναμένουμε τις εξηγήσεις του, την τοποθέτησή του, την δημόσια τοποθέτησή του, καθώς νομίζω ότι εγείρει τεράστια ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναμένουμε τις εξηγήσεις, τις απαντήσεις και την δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα σε σχέση με το ζήτημα αυτό, το οποίο νομίζουμε ότι είναι μείζον. Ωστόσο, δεν βλέπω την ίδια, αν θέλετε, ζέση ή τον ίδιο ζήλο στην προβολή του συγκεκριμένου ζητήματος σε σχέση με τον τρόπο, αν θέλετε, που προβάλλονται τέτοιου
τέτοιου τύπου, όχι τέτοιου τύπου, σε καμία περίπτωση τέτοιου τύπου, αλλά πολύ χαμηλότερης, αν θέλετε, έντασης ηθικά ζητήματα, όταν αυτά σχετίζονται με ανθρώπους οι οποίοι συμπαρατάσσονται με την κυβέρνηση στον αγώνα της για τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, στον αγώνα της για δημοκρατία. Νομίζω ότι πρόκειται για δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα οποία κάποια στιγμή και το μηντιακό σύστημα και ο πολιτικός διάλογος και η δημόσια σφαίρα πρέπει να τα συζητήσει ανοιχτά. Για ποιο λόγο έχουμε αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, λειτουργήσε ο κύριος Τουρνάρας, σύγκρινα προηγουμένως τα ακαριαία του αντανακλαστικά, όταν είχαμε το θέμα του απολύτως νομίμου δανείου του κυρίου Στουρνάρα σε σχέση με τη σημερινή του σιωπή, τουλάχιστον μέχρι σε αυτήν την ώρα. Δεν γνωρίζω κάτι, δεν γνωρίζω αν έχει κάνει κάποια δήλωση ο κύριος Τουρνάρας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα οποία τηρούνται από τον ίδιο τον τύπο, από το ίδιο το μηντιακό σύστημα στη χώρα. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχει ένα θέμα σήμερα με πρώτη είδη σχεδόν υποψηφιότητα του κ. Κόκαλη, θα ήθελα να μου πείτε με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, κάποιες επιχειρηματίες οι οποίες βρίσκονταν σε λίστες, Panama Papers, Lagarde κτλ., τα αποδοκίμαζε. Και γεννάται το ερώτημα ότι εδώ, μάλλον εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Οπότε μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Βρίσκεται σε κάποια λίστα ο Πέτρος Κόκαλης που γνωρίζετε εσείς, κύριε Κατσίγιαννη? Υπήρχαν ρεπορτάζ στο παρελθόν που είχαν αναφερθεί. Βρίσκεται σε κάποια λίστα την οποία γνωρίζετε εσείς? Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Ωραία. Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Κόκαλης, πέρα από ένα βαρύ όνομα, έχει και μία προσωπική ιστορία, μία προσωπική πολιτική διαδρομή, μία καταγραφή στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα στη χώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει το 2014 Δημοτικός Σύμβουλος, υπήρξε αντιδήμαρχος Πειραιά, ήταν άνθρωπος ο οποίος κινητοποιήθηκε με αλληλεγγύη στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά, αν θέλετε, δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα οικολογικής προστασίας, σε ζητήματα αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι όμως ένα θέμα. Σήμερα ο κύριος Κόκαλης συμπαρατάσσεται, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης συμπαρατάσσεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά σε έναν αγώνα απέναντι στον μηντιακό υπόκοσμο, απέναντι στην ακροδεξιά υποκουλτούρα, απέναντι σε μια συνθήκη ζωφερή η οποία απειλεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ελληνική δημοκρατία. Συμπαρατάσσεται λοιπόν σε αυτό τον αγώνα για δημοκρατία και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, κύριε Κατσίγιαννη, που άνθρωποι με κοινωνική συγκεκριμένη θέση έχουν εντελώς διαφορετική πολιτική τοποθέτηση μέσα στη συγκυρία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άνθρωποι που προέρχονται από την αστική τάξη έχουν ξανασυμμαχήσει και έχουν ξανασυμπαραταχθεί με την αριστερά στο παρελθόν και θα ξανασυμπαραταχθούν με την αριστερά στο μέλλον. Αυτό ακριβώς φαίνεται να ενοχλεί σήμερα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια δυνατότητα ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής διείσδυσης. Φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι δεν υφίσταται η φαντασιακή υγειονομική ζώνη την οποία προσπαθούσαν ή προσπαθούν να δημιουργήσουν γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μαζική, πολυσυλλεκτική δύναμη της αριστεράς με την οποία ο κύριος Κόκαλης συμπαρατάσσεται στον αγώνα για την δημοκρατία, στον αγώνα απέναντι στην ακροδεξιά, στον αγώνα απέναντι στο μηντιακό υπόκοσμο ο οποίος απειλεί τη δημοκρατία στη χώρα, και αυτήν την συμμετοχή του σε αυτό τον κοινό αγώνα την καλωσορίζουμε. Παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως. Τη σωτηρία θέλω να πω. Γι' αυτό που είπατε για την τροπολογία, μιλήσατε για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι δεν υπάρχει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πότε θα δημιουργηθεί και με ποιες προϋποθέσεις, πότε θα λειτουργήσει? Η ηλεκτρονική αυτή κατά πλατφόρμα πρώτο, δημιουργείται, με συγχωρείτε, δημιουργείται και θα λειτουργήσει απολύτως άμεσα. Μάλιστα. Κατά δεύτερον, σήμερα οι συνταξιούχοι είχαν μια κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το μεσημέρι, στη μία η ώρα, μας είπε ο κ. Κουμπούρης. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός κάποια μέτρα άμεσα, όπως ζητούν οι ίδιοι, όπως καταβολή
κάποιο επιδόματος εν όψη του Πάσχα. Σας απάντησα σε σχέση με το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση αδικιών. Αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και νομίζω ότι σε σχέση με αυτό έχουμε δώσει δείγματα γραφής στο παρελθόν. Αν και εφόσον λοιπόν στο μέλλον δημιουργηθούν τέτοιου τύπου δημοσιονομικές δυνατότητες, πάντοτε έχοντας ως δεδομένο ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγεία των δημόσιων οικονομικών, τότε θα σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα παραπανήσια χρήματα, αν θέλετε, θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη αδύνατων κοινωνικών στρωμάτων, για την στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία σε 120 δόσεις? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ήδη τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό. Τα Υπουργεία Οικονομικών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες όταν θα είναι έτοιμες και τεχνικά θα ανακοινωθούν ως προς το περιεχόμενο και την ουσία τους από τη μεριά των αρμοδίων Υπουργείων. Ωστόσο, ναι, είναι βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε παρέμβαση, σε τέτοιου τύπου και τέτοιου χαρακτήρα παρέμβαση για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία και από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών και από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας έχουν απαντηθεί. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, επανέρχομαι στο θέμα με το σενάριο του επιδόματος Πάσχα. Ήθελα να καταλάβω, γιατί μπερδεύτηκα λίγο από την πρώτη σας απάντηση. Διαψεύδεται το σενάριο ή την περιγραφή που αποδίδεται σε αυτό το σενάριο, ότι αυτό θα μπορούσε νομίζω να είναι ένα προεκλογικό κόλπο και τρίκ? Έχω απαντήσει με πολύ μεγάλη σαφήνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο το υπερπλεώνασμα το οποίο θα δημιουργούνταν για το 2019 θα κατανεμηθεί για την κοινωνική στήριξη της πλειοψηφίας. Έχουμε ανακοινώσει και έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό ότι αυτά τα χρήματα, δηλαδή το 1 δις περίπου παραπάνω, 1 δις 100 εκατομμύρια, θα κατανεμηθούν στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην αύξηση των προσλήψεων στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι και στην ειδική αγωγή. Έχουμε ανακοινώσει τη μείωση του έμφυα κατά 10%. Έχουμε ανακοινώσει και εφαρμόζονται όλα αυτά την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες. Έχουμε ανακοινώσει την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στο ύψος του 50%. Αυτά είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία εφαρμόζονται κάνοντας χρήση του δημοσιονομικού χώρου του 2019. Τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2019. Επανέλθω. Σας ευχαριστώ. Επειδή είπατε, εάν και εφόσον υπάρξουν παραπανήσια λεφτά, χρησιμοποιώ την δική σας. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ σαφής. Για παραπανήσια λεφτά ή για απόδοση? Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ σαφής. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ο δημοσιονομικός χώρος του 2019 χρησιμοποιείται. Ναι, αλλά περιμένουμε και 1 δις ευρώ από τις επιστροφές των ομολόγων. Αυτά τα χρήματα σχετίζονται με τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Παρακαλώ, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει... Συγγνώμη. Δεν πειράζει, ρωτήστε. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους όσον αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων και όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας? Υπάρχει περίπτωση προστασίας τους? Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας, είναι ένα θέμα το οποίο με πολύ μεγάλη προσοχή το επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και εφόσον καταλήξει θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, έχουμε πει ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά την μεταμνημονιακή εποπτεία, τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Κύριε εκπρόσωπε, η υπόθεση της κυρίας Λοΐζου, η οποία ήρθε στη δημοσιότητα μετά την επιλογή ένταξης της στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πληγώνει το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης? Ακούστε να δείτε. Η κυρία Λοΐζου πράγματι πριν από μία δεκαετία περίπου υπέπεσε σε ένα ατόπιμα, σε ένα λάθος.
Το ζήτημα όμως δεν είναι κάθε φορά αυτό καθε αυτό το ατόπιμα απλώς και μόνο, είναι και τρόπος που το αντιμετωπίζει κανείς. Και νομίζω ότι η κυρία Λοΐζου είχε την ευθυξία και την ηθική ακαιρεότητα, ακριβώς επειδή ήθελε να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα και να προσθέσει σε αυτόν τον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί από το ψηφοδέλτιό του. Η κυρία Λοΐζου δεν προχώρησε σε δηλώσεις του τύπου «θα σας τελειώσω», δεν προχώρησε σε δηλώσεις του τύπου «θα σας πάω αίμα», δεν μίλησε για σκευωρίες όπως συνηθίζουν να κάνουν διάφορα στελέχη, βουλευτές και μεγαλοπαράγοντες της Νέας Δημοκρατίας όταν τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη και η γίδα εκεί είναι πραγματικά βαριά, είναι αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μιλάμε δηλαδή για απλά ζητήματα. Και συνήθως αυτό στο οποίο καταφεύγουν είναι δηλώσεις περί σκευωρίας και διάφορες απειλές προς τους δικαστές, προς το πολιτικό σύστημα, προς τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτά τα πολιτικά ζητήματα, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν δικαιούται κανείς να ασκεί ηθική κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει ίσως ο κύριος Μητσοτάκης αν θα εξακολουθήσει να διατηρεί τον κύριο Κεφαλογιάννη, αυτή τη στιγμή επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, από όσο ξέρουμε, ελέγχεται από την Όλαφ για μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, σχετίζονται με κακή χρήση των χρημάτων τα οποία του οφείλονταν ως ευρωβουλευτή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες από συνεργάτες του οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρουν τον κύριο Κεφαλογιάννη να παρακρατούσε χρήματα από τους μισθούς τους. Φέρεται ο κύριος Κεφαλογιάννης επίσης ότι πλήρωνε συνεργάτες οι οποίοι δεν πατήσανε το πόδι τους ποτέ στο γραφείο τους στις Βρυξέλλες. Για όλα αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πολιτική θέση, για όλα αυτά τα ζητήματα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει πολιτική θέση, για όλα αυτά τα ζητήματα ο κύριος Κεφαλογιάννης θα πάρει πολιτική θέση, αλλά εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε στην κυριολεξία με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε να κάνουμε, σας ξαναλέω, με τον κανιβαλισμό ενός μηντιακού και πολιτικού κατεστημένου, το οποίο μπορεί να βλέπει το αγκάθι στο μάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βλέπει το δοκάρι στο δικό του. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Στην περίπτωση της κυρίας Λοΐζου, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, υπήρχε καταδικαστική απόφαση. Αναφέρεστε εσείς σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιήσει δηλώσεις οι οποίοι ούτε οι ποινικές διώξεις δεν έχουν ασκηθεί σε βάρος τους. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει υπόθεση για το τεκμήριο της αθωότητας. Θα σας πω για την κυρία Σημακοπούλου, ας πούμε, η οποία κατέθεσε στην δίκη του κυρίου Γεωργιάδη, του καταδικασμένου, πρωτοδίκως για ασέλγεια σε ανήλικο. Είχατε την ίδια. Έτσι επιδείξατε τον ίδιο ζήλο και εσείς αλλά και το σύνολο του μηντιακού συστήματος της χώρας. Δηλαδή θεωρείτε, ας πούμε, ότι το να υπερασπίζεται κανείς στο δικαστήριο κάποιον ο οποίος τελικά καταδικάζεται πρωτοδίκως για ασέλγεια σε ανήλικο είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει αυρόχης ποσή, κύριε Κατσίγιαννη? Και αν θέλετε να μιλήσουμε για καταδικαστικές αποφάσεις, έχουμε δεκάδες τέτοιες. Έχουμε επίσης και αν θέλετε πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση. Έχουμε μια σειρά από πολιτικά σκάνδαλα τεράστιας σημασίας και τεράστιου βάρους τα οποία διαρκώς αποσιωπώνται, ενώ την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, βλέπουν όλοι την αγκίθα στο μάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια τακτική η οποία δεν έχει συγκεκριμένες σκοπιμότητες, δεν στοχεύει στην δημιουργία εντυπώσεων. Και νομίζω ότι είναι μια υποκινούμενη τακτική, διότι αντί να αντιπαρατηθέμεθα με τη Νέα Δημοκρατία σε ζητήματα προγράμματος, καθώς αν οποιοδήποτε ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κοινωνική πλειοψηφία, τότε η πιθανότερη αντίδρασή του θα ήταν να ανατριχιάσει ή να φύγει τρέχοντας. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν έχουμε αυτή την... δεν θέλει το μηντιακό σύστημα και το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό κατεστημένο να μπούμε σε μια προγραμματική αντιπαράθεση, μεγαλοποιεί γεγονότα, επιλέγει την παραπολιτικοποίηση, επιλέγει τον κυτρινισμό και ακριβώς για αυτόν το λόγο μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά, κύριε Κατσίγιαννη. Συγγνώμη, έχει γίνει
Υπάρχει όμως κάποια αυτοκριτική στην κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο επιλογής των υποψήφων ευρωβουλευτών? Με λίγα λόγια, έχουν αποδοθεί ευθύνες? Γιατί δεν ψάχθηκε καλύτερα, για παράδειγμα, το βιογραφικό της κυρίας Λοΐζου, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστάσεις? Η κυρία Λοΐζου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι υπέπεσε πριν από μία δεκαετία σε ένα ατόπιμα για το οποίο έχει η ίδια μιλήσει, για το οποίο η ίδια έχει παραδεχτεί στο δικαστήριο. Εγώ περιμένω την αυτοκριτική του πολιτικού συστήματος που για 40 χρόνια απομυζούσε τους πόρους της χώρας. Τέτοια αυτοκριτική δεν έχω δει από τη μεριά του πολιτικού συστήματος. Και μην ξεχνάτε ότι η κυρία Λοΐζου, όταν υπέπεσε στο συγκεκριμένο λάθος, στο συγκεκριμένο ατόπιμα, δεν ασκούσε δημόσια εξουσία. Αντιθέτως, διάφοροι άλλοι που έχουν καταδικαστεί και, όπως σας λέω, για πολύ μεγαλύτερης ηθικής και κοινωνικής απαξίας αδικήματα, ασκούσαν δημόσια εξουσία, και μάλιστα τα αδικήματα αυτά τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης δημόσιας εξουσίας τους. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να μπω σε ονοματολογία, αλλά αν θέλετε να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση παρακάτω, θα μπορούσα και αυτό να το κάνω. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Κόκαλης δεν είναι σε καμία λίστα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί με βάση την υποψηφιότητά του για σχέσεις με την διαπλοκή. Έχετε κάτι από αυτού? Οι σχέσεις με τη διαπλοκή, να σας πω ότι χτίζονται στο σκοτάδι, δεν χτίζονται στο φως. Η διαπλοκή δεν ζητάει την ψήφο. Η διαπλοκή του πολιτικού συστήματος με ολιγάρχες και επιχειρηματίες ήταν υπόθεση της νύχτας, δεν ήταν υπόθεση της μέρας, δεν ήταν υπόθεση σταυρού και εκλογών. Ο κύριος Κόκαλης ζητάει το σταυρό των Ελλήνων πολιτών με την πολιτική του διαδρομή και συμπαρατασσόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα για τη δημοκρατία απέναντι στο μηντιακό υπόκοσμο και την ακροδεξιά. Αν αυτό η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε αγαστές σχέσεις με την διαπλοκή όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, το θεωρεί διαπλοκή, τότε νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει λίγο τους όρους. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Κύριε εκπρόσωπε, μετά την παρενόχληση του πρωθυπουργικού, του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρωθυπουργό στο Αγκαθονήσι, πριν από λίγο είχαμε υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών σε διπλανό νησί. Λοιπόν, και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, αν δείτε, ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή στυλίτευσε αυτήν την πρακτική. Νομίζω ότι όταν η Τουρκία βαδίζει σε εκλογές, επιλέγει τέτοιου τύπου πρακτικές όξυνσης. Από τη μεριά του, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε αυστηρότατο διάβημα στον Τούρκο πρέσβη. Και σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις, νομίζω ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ σαφής. Εμείς έχουμε μια πολιτική στρατηγική, η οποία βασίζεται σε σχέση με την Τουρκία, η οποία βασίζεται σε δύο σαφείς και συγκεκριμένους άξονες. Και ποιοι είναι αυτοί? Από τη μία μεριά, αποφασιστική προστασία της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και από την άλλη μεριά η διαρκής προσπάθεια να διατηρούμε ανοιχτούς τους πολιτικούς και διπλωματικούς διάβλους με την Τουρκία, καθώς αυτό θεωρούμε ότι είναι υποφελία και των δύο χωρών. Παρακαλώ, κύριε Καλογερόπουλο. Δύο πράγματα ήθελα να ρωτήσω. Καταρχήν, αν ο Πρωθυπουργός θα πάει στα Σκόπια την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είχε ακουστεί. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Το καινούριο που φέρνει, ο καινούριος νόμος που φέρατε τώρα, έχει να κάνει με τη ρύθμιση των επιχειρηματικών δανείων. Ωστόσο, υπάρχει μία κριτική ότι αν κάποιος διαβάσει τα μικρά γράμματα, τα ψηλά γράμματα, αυτή η ρύθμιση στην πραγματικότητα αφορά λίγους επιχειρηματίες, μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Τι απαντάτε σε αυτό? Λοιπόν, θα σας πω, σε σχέση με πιθανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Σκόπια, εφόσον κάτι τέτοιο συμφωνηθεί με την Βόρεια Μακεδονία, τότε θα ανακοινωθεί και αρμοδίως. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ψηλά γράμματα και την περίμετρο, αν θέλετε, των επιχειρηματιών οι οποίοι θα μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Πράγματι δεν αφορά όλους τους επιχειρηματίες. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε να αποφύγουμε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν να ενταχθούν πολύ μεγάλα δάνεια στην ρύθμιση αυτή, καθώς αυτό θα έδινε το σήμα ότι στην πραγματικότητα προστατεύουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές και όχι αυτό που θα λέγαμε τον πυρήνα της λαϊκής κατοικίας. Εμείς
εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε είναι τους ανθρώπους οι οποίοι εξαιτίας της πολυετούς κρίσης βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση, ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι του μόχθου, αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εμπόρου και δεν προστατεύονταν μέχρι τώρα από οποιαδήποτε ρύθμιση για τα δάνειά τους, και με αυτή την έννοια προχωράμε σε αυτήν την πολιτική επιλογή. Αυτούς τους οποίους θέλουμε να προστατέψουμε είναι εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη, εκείνους οι οποίοι ανήκουν στην κοινωνική πλειοψηφία, αυτό που λέμε, στους πολλούς, και όχι τα επιχειρηματικά εκείνα δάνεια τα οποία πάρθηκαν με όρους, αν θέλετε, στρατηγικού κακοπληρωτή. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία και δεν είναι αυτή η βούληση της κυβέρνησης σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι τα δάνεια τα οποία εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση αφορούν ακριβώς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη την στήριξη από τη μεριά της ελληνικής πολιτείας και έχουν ανάγκη να ρυθμίσουν το δάνειό τους, γιατί βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της κρίσης, δεν μπόρεσαν να το αποπληρώσουν και με αυτή την έννοια θα πρέπει να τους δώσουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η λογική με βάση την οποία δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και το συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η Νέα Δημοκρατία επανήλθε χθες στο θέμα της Βενεζουέλας και στις πτήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών, των κυβερνητικών αεροσκαφών σε ελληνικά αεροδρόμια και τις στάσεις που έκαναν εκεί. Και ζητάει μάλιστα και τα πρακτικά, από ό,τι είδα στην ερώτηση, του πύργου ελέγχου με τους πιλότους. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Τι σχόλιο να κάνω, όταν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει πολιτική αντιπαράθεση, στρίβει δια της Βενεζουέλας. Τι άλλο να σας πω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Τζολέτο. Με την εξέλιξη, με την κατάθεση της ρύθμισης, πιστεύετε ότι 5 Απριλίου στο Eurogroup θα καταβληθεί και η δόση? Να σας πω την αλήθεια, θα αντέστρεφα την ερώτηση. Δηλαδή, με δεδομένο το γεγονός ότι με τους εποπτικούς θεσμούς έχουμε συζητήσει εξαντλητικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με δεδομένο ότι έχουμε συμπεριλάβει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις των θεσμών. Με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι παραμένουν κάποιες διαφωνίες που σε 2-3 τεχνικά ζητήματα, οι οποίες είναι διαφωνίες μεταξύ, είναι μάλλον διαφωνίες πάνω σε ζητήματα που νοήμονες άνθρωποι θα μπορούσαν να διαφωνούν. Με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας ως ελληνική κυβέρνηση να γνωρίζουμε καλύτερα την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από ότι οι εταίροι μας, και με δεδομένο τέλος το γεγονός ότι μιλάμε για 2-3 διαφωνίες σε ένα και μόνο νόμο, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα έχει επέλθει συμφωνία με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης, θα μου έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση αν δεν παίρναμε την δόση στις 5 Απριλίου. Ορίστε, κύριε Στρατάκη. Επ' αυτού ήθελα να... άλλη ερώτηση η κύρια, αλλά θέλω, έχω μια απορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί η κυβέρνηση με τις συστημικές τράπεζες, που έχει ιδιαίτερη σημασία, και την ίδια ώρα, ενώ υπάρχει μια συμφωνία των δύο, αν θέλετε, παραγόντων, να έχουμε αυτές τις αντιδράσεις από θεσμούς? Ρωτάω ευθέως, έχετε κατά την άποψή σας κάποιες σκέψεις ότι ενδεχομένως κάποιοι θεσμικοί παράγοντες εν Ελλάδη εκ των έσω να βάλουν κατά της συμφωνίας αυτής ή να μην τους συμφέρει? Ένα, να μου απαντήσετε. Και το δεύτερο είναι όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Επειδή το τελευταίο διάστημα μετά το μακεδονικό προστέθηκε και το ελληνοτουρκικό και ακούμε συχνά πυκνά από τη Νέα Δημοκρατία να διατυπώνει διάφορα ερωτήματα, διάφορες συστάσεις για το τι συζητήθηκε με τον κύριο Τσίπρα επί δίωρων στην τελευταία του συνάντηση. Και μιλούν ακόμα και για το ενδεχόμενο μυστικών συμφωνιών. Ήθελα την τοποθέτησή σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας στη χώρα, για τα οποία δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, μην με ρωτήσετε περαιτέρω. Υπάρχουν όμως κέντρα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στη χώρα που δεν θέλουν
και προσπαθούν προφανώς να υπονομεύσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από εκεί και πέρα όμως, βεβαίως, σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, ξέρετε ότι εμείς ανήκουμε στο ευρωσύστημα, ανήκουμε στην ευρωζώνη και με αυτή την έννοια κεντρικό ρόλο στα ζητήματα ρύθμισης του πεδίου των σχέσεων των τραπεζών με τους δανειολήπτες έχει και ο SSM και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιο από 15-20 μήνες, υπήρχε η πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ της Ιταλίας και των εποπτικών θεσμών του τραπεζικού συστήματος για τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμιστούν τα εκεί θέματα του τραπεζικού συστήματος. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής ή καινοφανής. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δεδομένη. Πάντοτε μια κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις συστημικές της τράπεζες πρέπει να συζητά με τους εποπτικούς θεσμούς της Ευρωζώνης για ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση αυτού του συγκεκριμένου πεδίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την δεύτερη ερώτησή σας, δεν υπάρχει καμία μυστική συμφωνία, δεν υπάρχει και δεν γίνεται ποτέ από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης μυστική διπλωματία, τελεία και παύλα. Νομίζω ότι τελειώσαμε για σήμερα. Σας... τον Οκτώβριο του 2019, κυρία Καλογεροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.